Η συνθήκη της Λοζάνης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνομιλίας που είχαν στην επίσημη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Η τοποθετήση τους σε απευθείας μετάδοση από την κρατική τηλεόραση δημιούργησαν αίσθηση, καθώς το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο. Ξεκάθαρη η στάση του Προκόπη Παυλόπουλου, σημειώνοντας ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται. Για να μείνω στο διεθνές δίκαιο. Γυρίζω πίσω και μιας και μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη. Στην εποχή που έγινε μια άλλη ιστορική επίσκεψη, ήταν η επίσκεψη που οργανώθηκε την εποχή εκείνη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον Ισμέτ Ινωνού. Σας θυμίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η μεγάλη ιστορική επίσκεψη έμεινε ιστορική γιατί σεβάστηκε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η φιλία μας από πλευράς διεθνούς δικαίου. Και αυτό δεν είναι όλα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή ήταν ακριβώς η βάση που θεμελίωσε τη φιλία μας και αυτή είναι η βάση η οποία μπορεί και πρέπει να στηρίξει τη φιλία μας και τις σχέσεις μας στο μέλλον. Η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία για μας τους Έλληνες, αφού, όπως ξέρετε, καθορίζει μεταξύ άλλων βεβαίως και τα σύνορα και το έδαφος και την κυριαρχία της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η συνθήκη για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η συνθήκη αυτή δεν παρουσιάζει κενά, δεν χρειάζεται ούτε αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση. Η συνθήκη αυτή ισχύει ως έχει, καλύπτει απολύτως τα ζητήματα τα οποία είχε να καλύψει και τονίζω ότι ανάμεσα στα άλλα η συνθήκη αυτή δεν αφήνει περιθώρια ούτε για γκρίζες ζώνες και ρυθμίζει και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τις αντίστοιχες μειονότητες, καθορίζοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχει θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, της οποίας τα δικαιώματα γίνονται απολύτως σεβαστά. Özellikle Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var. Κυρίως στο θέμα της συνθήκης της Λοζάνης, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες και κάποια θέματα που δεν κατανοούνται σωστά. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma ve bu anlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Αυτή είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε πριν από 94 χρόνια και δεν είναι μια συμφωνία που υπογράφηκε μόνο ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα.